Η απαγόρευση των εξαγωγών ρυζιού από την Ινδία οθεί σε παρόμοιες ενέργειες τους αντίπαλους προμηθευτές για να αποφύγουν πιθανές εγχώριες ελλείψεις, καθώς προσπαθούν να καλύψουν το κενό των 10 εκατομμυρίων μετρικών τόνων που άφησε το Νέο Δελχή, δημιουργώντας μεγάλες ανησυχίες για τον ήδη υψηλό παγκόσμιο πληθωρισμό τροφίμων. Ταυτόχρονα ανεβαίνει η τιμή των σιτηρών μετά την απόσυρση της Ρωσίας από τη Συμφωνία Εξαγωγής των Ουκρανικών Σιτηρών και εν συνεχεία έλαβαν χώρα μυστήριες ανά την άξιση ταποθηκών σε Τουρκία και Γαλλία, που αναμένεται να προκαλέσουν επιπλέον ελλείψεις και άρα αυξήσεις. Όλα δείχνουν πως ο πλανήτης φέτος οδεύει προς διατροφική κρίση και υπάρχουν αρκετοί που πιστεύουν πως αυτό είναι κατευθυνόμενο από ένα παγκόσμιο ολιγαρχικό σύστημα, το οποίο έχει τους δικούς του λόγους για να βλέπει τους ανθρώπους να υποφέρουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος από την πείνα. Οι τελευταίοι περιορισμοί της Ινδίας είναι σχεδόν πανομοιότυποι με εκείνους που επέβαλε το 2007 και το 2008, όπως λένε οι αναλυτές, και με δεδομένο ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες επαναλαμβάνονται πράγματα και καταστάσεις εκείνης της εποχής που δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες. Τότε προκλήθηκε ένα φαινόμενο ντόμινο, καθώς πολλές άλλες χώρες αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις εξαγωγές για να προστατεύσουν την εγχώρια κατανάλωση. Τώρα όμως τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, καθώς η Ινδία αντιπροσωπεύει πλέον περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου εμπορίου ρυζιού σε σύγκριση με το 22% περίπου πριν από 15 χρόνια, αυξάνοντας την πίεση σε χώρες που εξάγουν ρύζι, όπως η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.